Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστροφή επί της ουσίας. Επί της ουσίας για το νοσοκομείο Χανίων, φιλοξενούμενος μας σε αυτή την πρώτη εκπομπή, ο διοικητής του Ιδρύματος, ο κύριος Χαράλαμπος Δουλγεράκης. Πάμε να δούμε το θέμα των ελλείψεων σε προσωπικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της διοίκησης, στο τέλος του 2013, από το 100% των οργανικών θέσεων, μόνο το 59% ήταν καλυμμένο. Αξιοσημείωτο είναι, μπορούμε νομίζω να δούμε το σχετικό πίνακα, ότι τα μεγαλύτερα κενά, και δεν ξέρω αν αυτό είναι φυσιολογικό σε ό,τι αφορά τον αρχικό οργανισμό και τον αριθμό των διοικητικών θέσεων, παρουσιάζονται στη διοικητική υπηρεσία. Έτσι. Και βέβαια εμείς θα σταθούμε κυρίως στην νοσηλευτική υπηρεσία, διότι σύμφωνα με όσα καταγγέλνουν γιατροί και νοσηλευτές, σε πάρα πολλές κλινικές τα βράδια αντιστοιχεί μία νοσηλεύτρια σε 30 ή 35 ασθενείς. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τις 1.698 συνολικά θέσεις, οργανικές θέσεις του νοσοκομείου Χανίων, στο τέλος του 2013 πάντα ήταν καλυμμένες οι 881, 59,01%. Είναι ένα μεγάλο νούμερο, δεν είναι κύριε Δουλγεράκη? Το ρωτώ και επειδή ενδεχομένως κάτι να έχει αλλάξει, ρωτώ αν έχει αλλάξει και κάτι σε σχέση με το τέλος του 2013. Να τα βάλω σε μια διαφορετική σειρά, κύριε Γιώργο Κακάκη, με την εμπειρία των τόσων χρόνων. Κοιτάξτε, οι οργανικές θέσεις στα νοσοκομεία ήταν και αυτές της λογικής. Όταν φτιαχνόταν τότε οι παλιοί οργανισμοί, χρειάζεσαι 10 γιατρούς, βάλε 100 οργανικές θέσεις. Αυτά κοπήκανε. Δηλαδή τώρα πλέον οι οργανικές θέσεις δεν μοιράζονται αφιδώς σε όλες τις ειδικότητες. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Ποτέ και κανένα νοσοκομείο, ούτε το νοσοκομείο Χανίων, δεν είχε γεμάτες τις οργανικές του θέσεις σε όλες τις ειδικότητες και σε όλο το προσωπικό. Γιατί εκεί που χρειαζόσουν, ας πούμε, επαναλαμβάνω, 100 γιατρούς, είχες οργανικές θέσεις 300. Να μην μπερδευόμαστε λοιπόν. Μισό όμως, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Όχι, θα πάω και εκεί που χρειάζομαι. Αυτό μου λέτε ότι ήταν μια τακτική, γιατί ο οργανισμός είναι παλιός. Και τους οργανισμούς στα νοσοκομεία μπορεί να τους έκαναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, αλλά είχαν πολιτικούς προϊσταμένους. Τι μου λέτε, ότι φούσκωναν εσκεμμένα τους οργανισμούς? Δεν το φούσκωναν εσκεμμένα. Για να μπορούν να παίζουν και διάφορα μικροπολιτικά παιχνίδια με διορισμούς, ρουσφάσια κλπ. Καμία σχέση, θα σας πω όμως. Εκεί που είχαμε διοικητικό προσωπικό 300 υπηρετούντες, 600 πώς ήταν, μπορεί να είχαμε 1.000 θέσεις οργανικές. Διοικητικό προσωπικό. Αντίστοιχα είχαν όλα τα νοσοκομεία. Κοιτάξτε όμως, όταν έφτασε κάποια στιγμή που έγινε αντιληπτό από όλους ότι οι κενές οργανικές θέσεις εντάσσονται στον προϋπολογισμό ετησίως, με την έννοια πια ότι και κενές να είναι, πρέπει να υπάρχει αντίκρισμα μισθοδοσίας. Πρέπει να μπλοκάρουν λεφτά, διότι κάποια στιγμή μπορεί να διορίσεις. Άρα λοιπόν οι δεκάδες χιλιάδες οργανικές θέσεις των νοσοκομείων της χώρας και άλλων οργανισμών, υπήρχε για αυτούς αντίστοιχη χρηματική κάλυψη κάθε προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν καθόνταν χρήματα τα οποία δεν δινόντουσαν στην ουσία. Έτσι να το πω απλά για να γίνομαι αντιληπτός. Πάω όμως επί της ουσίας. Αυτό τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει. Έχουμε τόσες οργανικές, ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι μια ωραία θεωρία, την ακούμε. Ακριβώς. Όχι, δεν είναι θεωρία, ήταν πράξη. Ναι. Ήταν πράξη. Πράξη, αλλά μόνο στη θεωρία. Επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, ακούστε, επί της ουσίας. Το 2010 με την έναρξη, το 11 του μνημονίου, σταμάτησαν οι προσλήψεις. Αυτό το ξέρετε. Αυτό είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Ταυτόχρονα υπάρχουν μια σειρά από νόμους συνταξιοδοτικούς που πάρα πολλοί κόσμος, και όχι μόνο από τα νοσοκομεία, από παντού, από το δημόσιο, προσφεύγει για να προλάβει να βγει σύνταξη. Έτσι λέει, το προλάβει, γιατί αυτό ακούς. Να προλάβω να βγω σύνταξη. Έχουμε λοιπόν αθρώες συνταξιοδοτήσεις και από την άλλη μεριά δεν έχουμε προσλήψεις. Άρα αμέσως, παντού υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα προσωπικού.
Έτσι έχουμε και στα Χανιά και στο νοσοκομείο Χανιά. Όμως, 2009, μιλάω το τέλος του 2009, οι γιατροί, οι ειδικευμένοι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων που υπηρετούσαν ήταν 119. Προσέξατε, πρέπει να το πω αυτό. Το πρώτο εξάμεινο του 2014, είναι στοιχεία του Ιουνίου, υπηρετούν μόνιμοι, ειδικευμένοι, 123, 4 γιατροί παραπάνω. Άρα, δεν υπάρχει αύξηση. Εκεί που έχουμε όμως πρόβλημα, χρειαζόμαστε και άλλους γιατρούς. Υπάρχουν και κλινικές που έχουν υπεράριθμους γιατρούς. Ακριβώς. Ενώ υπάρχουν άλλες κλινικές, δηλαδή μπορώ να σας πω, ας πούμε, ότι η νευροχειρουργική κλινική, όχι, να μιλήσουμε συγκεκριμένα, έχει εξαιρετικούς επιστήμονες, αλλά ενδεχομένως να είναι υπεράριθμοι για τη συγκεκριμένη κλινική. Και άλλες κλινικές να χρειάζονται παραπάνω γιατρούς που δεν τους έχουν. Πουθενά δεν είναι υπεράριθμοι. Υπάρχει μια ανισοκατανομή η οποία έγινε λόγω των αθρώων συνταξιοδοτήσεων που είπα, διότι δεν ξέρεις από πού θα συνταξιοδοτηθεί και ποιος και πόσοι. Οι γιατροί είναι περισσότερο τώρα ειδικευμένοι σε σχέση με το 9. Θέλω να πιστεύω ότι τέλος του χρόνου θα είναι ακόμα περισσότεροι, γιατί έχει μπει μια κινητικότητα στο Υπουργείο Υγείας και διορίζονται γιατροί από το 2010 που είχαν γίνει κρίσεις. Υπάρχουν ακόμα κρίσεις στο νοσοκομείο που προχθές έκανα μια κρίση με δύο χειρουργούς, που η δέσμευση του Υπουργείου είναι ότι θα διορθωθούν και αυτοί που είναι ακόμα να κρυθούν. Άρα ένας αριθμός σημαντικός πρέπει να διοριστεί με βάση πάντα τα λεγόμενα του Υπουργείου Υγείας. Και υπάρχει δέσμευση του Υπουργού και του Υπουργού του κ. Βορύδη και του αναπληρωτή Υπουργού, με τον οποίο είχαμε μια τελευταία συνάντηση στην Αθήνα, του κ. Γρηγοράκου, ότι και για το 2015 θα υπάρξουν 1.500 νέες προκηρύξεις θέσεων γιατρών πλην των άλλων θέσεων. Που έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα στο νοσηλευτικό προσωπικό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων, ο κ. Γιάννης Τζιγκουνάκης, για αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 230 και νέες οργανικές θέσεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι 230 συνάδελφοι λείπουν από αυτό το νοσοκομείο. Σημαίνει λοιπόν ότι μία νοσηλεύτρια ΔΕΛΤΑ ΕΕ, και χωρίς να θέλω να μειώσω επουδενή, γιατί ΔΕΛΤΑ ΕΕ κρατάνε τα νοσοκομεία, δεν ξεχωρίζω με τα ΦΕΕ ΔΕΛΤΑ ΕΕ, κρατάει λοιπόν 45 ασθενείς σε ένα τμήμα. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό είναι πρώτο παράνομο, γιατί πρέπει να είναι δύο τα ΦΕΕ, μία ΔΕΛΤΑ ΕΕ. Είναι παράνομο, είναι καταχρηστικό, και αυτή η νοσηλεύτρια στο τέλος δεν θα πληρωθεί κιόλας. Υπάρχει ένας νοσοκόμος που συνήθως κάνει πρωινή βάρδια, άρα το βράδυ δεν υπάρχει ούτε για μεταφορά αίματος σε περίπτωση επέμβασης σε κάτι έκτο που θα συμβεί στο χειρουργείο. Οι τραυματοφορείς είναι δύο για όλο το νοσοκομείο. Λοιπόν, δεν μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο, κανονικά πρέπει να έχει κλείσει. Είμαστε κάτω από τα όρια ασφαλείας. Έχουν γίνει προδίψεις από το 2009. Μάλλον όχι τυχαία, γιατί αν ιδιωτικοποιηθεί το ελληνικά νοσοκομείο θα είμαστε υπεράριθμοι στο τέλος. Μας έχουν υποσχεθεί από το 2012 ότι θα κάνουν πρόληψη 2.900 άτομα, μόνο νοσηλευτές και παραγιατρικό προσωπικό. Μόνο στις υποσχέσεις έχουμε μείνει, ακόμα περιμένουμε. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει, έχουν αποχωρήσει 140 άτομα αυτή τη στιγμή τα δύο τελευταία χρόνια. Έπρεπε ούτε το νόμο το 11 φεύγει, συμπληρώνεται, ούτε αυτό τηρούν. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ, θα παλεύουμε για αυτό που έχει πληρώσει ο κόσμος, για αυτό που το αξίζει το κόσμο, να είναι η δωρεάν η πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία, να κρατήσουν τα νοσοκομεία το δημόσιο χαρακτήρα τους και να πάψουν και ποιοτικά, γιατί πλέον με την προγραμματοδότηση τα νοσοκομεία έχουν τραγικές ελλείψεις σε πρώτες ύλες. Θα είμαστε εδώ και θα είμαστε πάντα μπροστά τους. Αυτά μας είπε ο κύριος Τζιγκουνάκης. Είναι ένα τεράστιο θέμα το θέμα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Πριν περάσουμε σε αυτό, σχολιάζοντας πολύ γρήγορα αυτά που μου είπατε για τις πολιτικές, για τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, θα μου επιτρέψετε, φαντάζομαι ότι δεν είμαι ο μόνος, είναι και αρκετοί εκ των τηλεθεατών που μας παρακολουθούν, να είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός, αλλά αυτό δεν αφορά εσάς, αφορά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, διότι έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια για συγκεκριμένο αριθμό προσλήψεων, όχι μόνο από το Υπουργείο Υγείας, αλλά οι διαδικασίες δεν προχωρούν και κάθε χρόνο αυτές οι ανακοινώσεις επαναλαμβάνονται, ως σαν να είναι νέες. Επαληθεύονται όμως στις προσλήψεις των γιατρών που γίνονται τώρα, έτσι. Ναι, ξαναλέω όμως ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως το νοσηλευτικό προσωπικό. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα και για έναν άλλο λόγο που αφορά άμεσα τους πολίτες. Δηλαδή,
Όταν ένας πολίτης αναγκάζεται να έχει έναν ασθενή, έναν συγγενικό του πρόσωπο σε μια νοσηλευτική κλινική, όπου το βράδυ είναι μία νοσηλεύτρια ή ενδεχομένως δύο, αντιλαμβάνεστε ότι αφενός υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία της κλινικής. Αφετέρου υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά τον ίδιο τον πολίτη, ο οποίος σε πλήστες περιπτώσεις αναγκάζεται να προσφύγει σε αποκλειστικές νοσοκόμες για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, διότι νιώθει μια αβεβαιότητα. Και υπάρχει ένα τρίτο ζήτημα που αφορά τις ίδιες τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές. Πρόσφατη αμερικανική έρευνα έχει καταδείξει ότι ένα προσωπικό το οποίο δουλεύει με αυτούς τους ρυθμούς, με χιλιάδες, όπως λένε οι εργαζόμενοι τουλάχιστον, ρεπό να μην έχουν δοθεί και με συνεχώς υψηλές απαιτήσεις, είναι πολύ πιθανό να κάνει λάθος. Και τα λάθη ενδεχομένως στη δική μου δουλειά να επιτρέπονται, διότι μπορώ να πω, με συγχωρείτε, ήταν λάθος αυτό που είπα. Τα λάθη όμως στη δουλειά ενός νοσηλευτή, μιας νοσηλεύτριας, μπορεί να στοιχήσουν ζωές. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπατε, κύριε Γιώργο Αγκάκη. Είπα από την αρχή ότι έχουμε ανάγκη προσωπικού και ιατρικού και νοσηλευτικού και διοικητικού και τεχνικού. Δεν μ' αρέσει όμως να κάνουμε μεγαλόστομες αναφορές, γιατί εγώ έχω κάποια νούμερα μπροστά μου και πρέπει να τα πω και αυτά. Είπα για τους γιατρούς, θα πω για το νοσηλευτικό προσωπικό. Αναφέρεστε σε μένα όταν λέτε μεγάλες. Όχι, όχι, γενικότερα, γενικότερα μιλάω. Προς Θεού, εσείς καμία σχέση. 2009 υπηρετούσαν το νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετούσε, παίρνω το 9 γιατί ας πούμε τότε μπαίναμε πλέον σε άλλες εποχές. Παίρνετε και το 9 διότι προφανώς θέλετε να δείξετε τι ίσχυε με την προηγούμενη διοίκηση και τι ίσχυε τώρα. Όχι, καμία σχέση, όχι, όχι, όχι. Όχι. Είναι ένα κομβικό σημείο το 9, όχι, γιατί εσείς αναλάβατε το 10. Ναι, επειδή το 10 και μετά αρχίσαμε πλέον με τα μνημόνια και τα λοιπά, όπου ναι, εκεί έχουμε τα μεγάλα προβλήματα. Είναι και αυτό ένα κομβικό σημείο. Άρα λοιπόν, και επειδή πρόσφατα αυτά τα στοιχεία τα στέλνουμε και στο Υπουργείο τακτικά, γι' αυτό το νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Χανίων το 2009 ήταν 432 άτομα. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 404. Έχουμε ένα έλλειμμα 28, νούμερα λέω. Δεν φτάνουν. Θέλω να πω όμως ότι να μην μεγενθύνουμε για να πούμε καταραίουμε, κλείνουμε, κάνουμε χρειαζόμαστε προσωπικό. Μία στις τρεις οργανικές θέσεις, μου είπατε την ένστασή σας για τις οργανικές θέσεις. Δεν αναφέρομαι σε οργανικές θέσεις. Μία στις τρεις οργανικές θέσεις είναι καινή πάντως. Και αυτό δεν αφορά μόνο το νοσοκομείο Χανίων, αφορά όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και όλους τους δημόσιους οργανισμούς. Ακριβώς. Άρα χρειαζόμαστε, έχουμε ανάγκη και γιατρούς, γιατί στελεχώνεις τμήματα, γιατί ανοίγεις νέα ιατρία, γιατί λειτουργείς καλύτερα, αυτό είναι δεδομένο. Χρειαζόμαστε νοσηλευτικό προσωπικό, χρειαζόμαστε διοικητικό προσωπικό και χρειαζόμαστε και βοηθητικό προσωπικό. Για την ώρα το νοσοκομείο Χανίων λειτουργεί καλά. Με όλες αυτές τις ελλείψεις και παρόλες τις ελλείψεις και σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, λειτουργεί καλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια νέα χρονιά με ένα άλλο σκεπτικό και με δεδομένο ότι θα πρέπει να διοριστούν οι γιατροί οι οποίοι έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Υγείας έως το τέλος του χρόνου και θα γίνουν και οι προκηρύξεις για γιατρούς αλλά και για νοσηλευτικό και για λοιπό προσωπικό το 2015. Γιατί αν δεν γίνουν όντως, θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα στον χώρο της υγείας. Τεράστια προβλήματα στον χώρο της υγείας. Είπε ο πρόεδρος προηγουμένως για δύο τραυματιοφορείς. Εννοούσε τη βάρδια, δεν είναι δύο, είναι περισσότεροι, αλλά το σύνολο των τραυματιοφορέων, παραδείγματος χάρη στο νοσοκομείο, είναι 24-25, δεν θυμάμαι πόσο. Δεν είναι δύο, έτσι είναι. Είναι δύο, ναι. Ακούστε όμως. Το νοσοκομείο Χανίων εφημερεύει 30 μέρες τη μέρα. Το μήνα, με συγχωρείτε. 30 μέρες. Στο Ηράκλειο υπάρχει, που και εκεί έχουν τις ίδιες συλλήψεις άνθρωποι, και τα δύο νοσοκομεία. Μία συλλήψη, το ένα, μία το άλλο. Έτσι. Αλλά εφημερεύει. Μία μέρα το ένα, μία. Εφημερεύουν λοιπόν 15 μέρες. Εδώ το προσωπικό το δικό μας, και εδώ είναι που πρέπει να σταθούμε, σε 24-ωρη βάση για όλο το μήνα. Και πραγματικά, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, φτάνει σε εξαντλητικές, κάνει εξαντλητικές προσπάθειες. Τώρα το θέμα το άλλο που είπατε με το
της μιας νοσηλεύτριας ή των δύο το βράδυ σε κάθε κλινική, όντως είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι και 5 να είχαμε και 6 να είχαμε και 7 να είχαμε και 10 να είχαμε, το θέμα των αποκλειστικών δεν το λύναμε. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι υπάρχουν περιστατικά τα οποία απαιτούν αποκλειστική νοσοκόμα και υπάρχουν περιστατικά που δεν απαιτούν, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας ως κοινωνία, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη χώροι, οι μονάδες παραδείγματος χάρη, έτσι, οι κλειστές μονάδες, δεν μπαίνει μέσα αποκλειστική, έτσι. Αναλαμβάνει και μιλάω για την μονάδα εντατικής θεραπείας και τα λοιπά. Ναι, αλλά εκεί φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει έλλειψη. Φροντίζεται τουλάχιστον εκεί το νοσηλευτικό προσωπικό να είναι επαρκές. Επαρκές με την έννοια των δυνατοτήτων που έχουμε. Ναι. Αλλά στην ουσία χρειαζόμαστε και άλλες. Δεν θα διακινδυνεύσετε, ας πούμε, να αφήσετε καινή τη ΜΕΘ ή ελληματική τη ΜΕΘ. Πραγματικά εκεί που γίνεται η μεγάλη προσπάθεια των παιδιών που εργάζονται στις κλινικές είναι η βραδινή βάρδια και η απογευματινή και η βραδινή βάρδια, όπου εκεί θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερες αναβάρδια. Μάλιστα. Και εκεί ο κόσμος αναγκάζεται να προστρέχει στον θεσμό της αποκλειστικής νοσηλεύτρες, νοσοκόμας, που εκεί δημιουργούνται άλλου είδους προβλήματα, τα οποία τα έχω πει επανειλημμένα. Προσπαθούμε να ελέγξουμε. Βρήκατε λύση με τις παράνομες αποκλειστικές στο νοσοκομείο? Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Σε ένα πολύ Γιατί μεγάλο βαθμό. Γιατί μέχρι πρόσφατα υπήρχε ένα σύστημα χαοτικό. Ναι, δηλαδή όχι, υπήρχαν δεκάδες αποκλειστικές παράνομες, αλλοδαπές στην συντριπτική τους πλειονότητα, και υπήρχε και μια μεγάλη σύγκρουση, να το πω έτσι, δικαιολογημένη εν πωλής, από τις νόμιμες αποκλειστικές που ήθελαν να τηρηθεί η νομοθεσία. Είχαμε εφόδους της αστυνομίας στο νοσοκομείο και ταυτόχρονα όμως είχαμε και παράπονα πολιτών, ασθενών και συνοδών, οι οποίοι έλεγαν ότι τα λεφτά που παίρνουν οι νόμιμες αποκλειστικές είναι πολλά και εμείς πάμε στις παράνομες αναγκαστικά γιατί είναι λιγότερα. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την υγεία των ίδιων των ασθενών, έτσι. Εντάξει, έχουμε πει ότι η παράνομη νοσοκόμα, η οποία θέλει να παρέχει υπηρεσίες ασθενής, είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται, με την έννοια δεν ελέγχεται ούτε η υγεία της. Κανείς δεν ξέρει. Προφανώς. Όταν έρθει στο νοσοκομείο δίπλα σε ένα ασθενή, τι μπορεί να κουβαλήσει. Πέρα το οικονομικό κομμάτι της εργασίας, της μαύρης κτλ. Ή της παράνομης παραμονής στην Ελλάδα κτλ. Έχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τη ΔΥΠΕ. Υπάρχει πλέον ένας νόμιμος κατάλογος αποκλειστικών νοσοκόμων για όλη την Κρήτη, ανά πόλη, ανά νοσοκομείο. Εκεί εντάσσεσαι μετά από αίτηση και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει βέβαια πάντα και το άλλο το θέμα, έρθει το άλλο και σου λέει έχω την κυρία αυτή, την έχω στο σπίτι μου. Ναι. Λέω τώρα, γιατί αυτό συνήθως λέγεται, είναι στο σπίτι μου, φέρνω τον πατέρα μου, φέρνω τη μάνα μου, άρα εφόσον τους βλέπει στο σπίτι θέλω να τους βλέπει και εδώ, δεν πληρώνω, δεν έχω... Εκεί είναι ένα θέμα. Έτσι. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μιλούσα με ένα φίλο της προάλλες, ο γιος του πήγε σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στη Γερμανία, όπου το παιδί είχε την ατυχία να χτυπήσει στο πηγούνι, πήγε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, συγκεκριμένα στο Μόναχο, στη Βαυαρία. Έκανε τις απαιτούμενες εξετάσεις, του έκαναν και μερικά ράματα, έδωσε τα στοιχεία του και αναχώρησε. 2 εβδομάδες περίπου μετά ήρθε ένα γράμμα από το γερμανικό δημόσιο σύστημα υγείας στον πατέρα του παιδιού και του έλεγε ότι ο λογαριασμός είναι 87 ευρώ. Ερώτηση. Ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω. Στο νομό Χανίων, στην Κρήτη γενικότερα, έχουμε χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Πολλοί εξ αυτών για διάφορους λόγους, τροχαία ατυχήματα ή ακόμη και δυστυχήματα, περιπτώσεις ηλίασης ή μέθης, παθολογικά αίτια, επισκέπτονται το νοσοκομείο Χανίων. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται αποτελεσματικά και για όλους χωρίς εξαιρέσεις, προκειμένου ο Σουηδός, ο Νορβηγός, ο Βρετανός, ο Γερμανός να πληρώνουν, όχι αυτοί, τα ασφαλιστικά τους ταμεία, ό,τι πρέπει να πληρώσουν για την νοσηλεία αυτών των ανθρώπων στο νοσοκομείο Χανίων? Ναι, βεβαίως. Όλοι οι τουρίστες στην Ελλάδα έρχονται κρατώντας ένα έντυπο, το ε111, μου φαίνεται, με το οποίο είναι η ασφαλιστική τους κάλυψη. Όταν λοιπόν οποιοδήποτε έρθει στο νοσοκομείο ή έχει αυτό το χαρτί, άρα τα χρήματα τα νοσοκομεία τα εισπράττουν, ή έχουν ιδιωτικές ασφάλειες. Όλες οι ιδιωτικές ασφάλειες συνήθως πληρώνουν. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με τις ρωσικές
ασφαλιστικές ασφάλειες. Εκεί υπάρχει ένα άνοιγμα στα νοσοκομεία, της Κρήτης τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω. Και γίνεται μια προσπάθεια να δούμε πώς θα εισπράξουμε τα χρήματά μας. Αλλά στο μεγάλο βαθμό. Μιλάμε για τι ποσό χρημάτων. Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος αυτός ο αριθμός. Αλλά το μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων τουριστών και των Αμερικανών, και όχι μόνο, έρχονται και έχουν μαζί τους, κρατάνε και την ασφαλή τους κάλυψη. Από εκεί δεν χάνουμε κανένα ευρώ. Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, όταν επιστρέψουμε, θα κουβεντιάσουμε για αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, που εκεί, θα μου επιτρέψετε να πω, επικρατούν κάποιες φορές εξοργιστικές καταστάσεις ό,τι αφορά τον αξονικό. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο συνήθως δεν το κουβεντιάζουμε. Τι γίνεται με το γνωστό θέμα που αφορά τα φακελάκια των γιατρών στο νοσοκομείο Χανίων. Υπάρχει προϊστορία σε αυτό, μια καταγγελία που είχε γίνει πριν από λίγα χρόνια. Και επίσης θα μιλήσουμε και για ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τους πολίτες και αφορά ειδικότερα την εικόνα του νοσοκομείου Χανίων, την οποία αρκετοί συμπολίτες μας μάλλον δεν σέβονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα θέμα συντήρησης, το οποίο δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίζει η διοίκηση. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Δουλγεράκης αμέσως μετά το διάλειμμα.